המלחמה נמשכת ותימשך עד הסוף. Ο πόλεμος της Γάζας ίσως κρατήσει μέχρι το 2025, φέρεται να διαμείνει στον Νετανιάχου σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα, και οι εικόνες από την αγριότητα των μαχών ίσως και να το επιβεβαιώνουν. Οι Ισραηλινοί επιδίδονται σε ένα τέρμονο κυνήγι της Χαμάς και βομβαρδίζουν πυρήνες και γιάφκες των αρχιτρομοκρατών στη νότια Λωρίδα. Ράφα και Χαν Γιουνίς μετατράπηκαν σε αιματοβαμμένη κόλαση. Μια επίγεια κόλαση πυρός, από την οποία αναμένεται να διέλθει με ασφάλεια κατά τα άλλα, είναι απαρτίδα ανθρωπιστικής βοήθειας που συμφωνήθηκε αργά χθες βράδυ. Με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Γαλλίας, Ισραήλ και Χαμάς είπαν ναι σε μια συμφωνία ανταλλαγής. Το Τελαβίβ θα επιτρέψει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στους Γαζαίους και οι Ισλαμιστές θα επιτρέψουν την είσοδο φαρμάκων για τους ομήρους. Για κάθε κούτα φαρμάκων που θα παρέχεται στους ομήρους, 1000 πακέτα ανθρωπιστικής βοήθειας θα αποστέλλονται στον Παλαιστινιακό λαό. Το πρώτο αεροσκάφος από το Κατάρ προσγειώθηκε ήδη στην Αίγυπτο, ωστόσο άγνωστο παραμένει πότε ή εάν η βοήθεια θα φτάσει στον προορισμό της. A mental breakdown. I had tics. I had panic attacks a lot of the times. Ήμασταν κλειδωμένοι σαν ζώα σε κλουβί με μουχλιασμένο ή καθόλου φαγητό. Έτσι περιγράφει η Σάρων τις 52 μέρες ομηρίας της στα μπουτρούμια της Χαμάς. Είχε απαχθεί μαζί με τα δίδυμα τρίχρονα κορίτσια της και τον σύζυγο της Δαβίδ. Και σήμερα, από το καμένο πλέον σπίτι της, αποκαλύπτει όσα φρικτά βίωσε. Ανάμεσά τους και τα τεχνάσματα των τρομοκρατών, όταν χρειάστηκε να τους αλλάξουν κρυψώνα. They brought in an ambulance. This guy, David, is a corp. Covered him with a white sheet. Put me in a traditional Arab clothes. Put Yuli in my hands with a sheet over her and told me to look down. And put us inside the ambulance, which took us to the hospital in Khan Yunis. Εκείνη και τα κοριτσάκια της απελευθερώθηκαν στο πρώτο κύμα, ωστόσο ο σύζυγός της παραμένει ακόμη εχμάλωτος. But he told me, fight for me. Don't give up. Told me, I'm scared as hell. That was the last sentence. I'm scared as hell.